Να και στην πρώτη ερώτηση, σύντομα, θα ήθελα να υπενθυμίσω. Γιατί πολλές φορές λέμε, κάνουμε συζητήσεις, σαν να μην υπάρχει ένα παρελθόν. Σαν να μην υπάρχει αυτή η πορεία τόσων χρόνων, δεκαετιών. Σαν να μην υπάρχουν κάποιοι που έχουν την ευθύνη για την καταστροφή της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας. Σαν να μην κάποιοι, να μην μας οδήγησαν στα μνημόνια και στην πτώχευση της χώρας. Σαν να μην υπήρχαν μέχρι το 2014 χιλιάδες άνθρωποι να αναζητούν από τα σκουπίδια, από τους κάδους σκουπιδιών το φαγητό. Σαν να μην λιποθύμαγαν τα παιδιά στο σχολείο. Σαν να μην άλλαξαν όλα αυτά. Όχι, κυβερνάτε 4,5 χρόνια. Άλλαξαν όλα αυτά. Σας παρακαλώ. Δεν και άλλαξαν. Βεβαίως, αφήστε όμως εγώ, είδατε πόσο σεβασμό σας άκουσα. Ακούστε με κι εσείς. Λέω, όλα αυτά δεν μπορεί να μην τα θυμόμαστε. Δεν είναι δυνατόν. Και τα θυμόμαστε. Άλλαξαν. Για να δούμε. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ισχύει, ναι ή όχι? Χιλιάδες παιδιά μέσα σε ένα πλαίσιο παιδικής προστασίας έχουν σχολικά, ζεστά σχολικά γεύματα σχολεία. 650.000 οικογένειες, άνθρωποι, είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και δεν πεθαίνουν από την πείνα. Είναι πολλά αυτά, λίγα. Σας το λέω και με ειλικρίνεια. Πολύ λίγα, αλλά είναι κάτι. Γιατί το πρώτο πράγμα που είχαμε πει είναι ότι θέλουμε να σταματήσουμε την ανθρωπιστική κρίση, η οποία ήταν εμφανής, φανερή, το βλέπαμε στον δρόμο. Ποιος βλέπει σήμερα αυτή την εικόνα? Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα? Όχι, γιατί η κρίση μας ακολουθεί. Γιατί τα μνημόνια μας ακολουθούν. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως και τον ανέλογο, το αναγνωρίζω. Αλλά μας ακολουθούν οι ουρές, τα απομεινάρια. Και αυτό πρέπει να το πούμε με ειλικρίνεια. Για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και πώς βήμα το βήμα, θα αρχίζει να αλλάζει η πραγματικότητα. Να υπενθυμίσω επίσης το ποσοστό της ανεργίας, το οποίο έχει μειωθεί. Τώρα, να έρχεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει τη βασική ευθύνη για την καταστροφή της χώρας και την πτώχευση της χώρας, είναι αδιανόητο. Είναι πρόκληση. Μάλιστα. Πρόκληση στους ανθρώπους που μας ακούν, που μας παρακολουθούν. Πρόκληση. Κύριε Λαμπρού. Λοιπόν, τώρα, κάντε μου και την επόμενη ερώτηση. Να πάμε λίγο σε ερωτήσεις. Εγώ είδατε, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Και μου έκανε και εντύπωση. Είστε ένας νέος άνθρωπος. Ωραία. Και οι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν και μια φρεσκάδα, ένα τσαγανό. Ακούστε τώρα, κύριε Λάμπρου. Και δεν βλέπω. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένα στερεότυπο. Και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν διαδηλώνατε και θέλατε η χώρα πάση θυσία να είναι εκτός ευρώ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε μια ευνομούμενη. Ισχύει αυτό. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Δεν θα πετάτε ό,τι θέλετε. Ας ολοκληρώσει την ερώτησή του. Δεν θα πετάτε ό,τι θέλετε. Ας ολοκληρώσει την ερώτησή του, κύριος Δερμού. Γιατί μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Σε δηλώσεις, αλλά έχετε πει ότι δεν πληρώνετε τα φόρους, χαράτσια και ΔΕΗ. Με έχετε μελετήσει. Είναι πολύ καλό ότι με έχετε μελετήσει. Εγώ σας πληροφορώ ότι σας μελέτησα καθόλου. Δεν πειράζει. Εσείς είστε διάσημος επειδή ήσασταν υπερασπιστής. Μπείτε το γι' αυτό. Ένα μάρτυρα το υπερασπιστής. Ναι, ναι, 17 Νοέμβρη. 17 Νοέμβρη. Το επόμενο ποιο είναι? Στο φόνο του Παύλου Μπακογιάννη. Ναι ή όχι? Βγάλτε το ραβασάκι. Ήσασταν. Βγάλτε το ραβασάκι. Ήσασταν μάρτυρας, πέρας πίσω. Βγάλτε το ραβασάκι ολόκληρο. Μάλιστα. Με έχετε σκανάρει όπως κάνει το κόμμα σας. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Ήσασταν υπέρμαχος στο να κλείσουν οι φυλακές τύπου Γ. Και είμαι περήφανος. Και είμαι υπερήφανος που δώσαμε μάχη να καταργηθούν οι φυλακές σας. Είσαστε περήφανος μήπως τότε που ήσασταν και μάρτυρας υπεράσπισης? Να τα πούμε ό,τι θέλετε. 17 Νοεμβρίου να καταργηθούν οι φυλακές τύπου Γ. Υπερήφανος για τον νόμο Παρασκευό. Υπερήφανος που καταργήσαμε τις φυλακές. Τότε που είστε υπερήφανος για τον νόμο Παρασκευόπουλου. Να το πείτε στις οικογένειες των θυμάτων. Εσείς μπορεί να μην θέλετε. Από τους φυλακισμένους που βγήκαν. Από τους φυλακές Παρασκευόπουλου. Εσείς μπορεί να μην θέλετε. Μπορεί να μην θέλετε. Να υπάρχει νομικός πολιτισμός, να υπάρχει κράτος δικαίου. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θέλουν και κράτος δικαίου και νομικό πολιτισμό. Και τα δικαιώματα αφορούν τους πάντες, όλους. Αυτούς που έχουν πάρει και τους εχθρούς και τους φίλους μας. Και τους τόσες ανθρώπινες ζωές έχουν αφαιρέσει. Μπορείτε να δείτε τις οικογένειες των θυμάτων στα μάτια. Βεβαίως στα μάτια. Βεβαίως μπορείτε να δείτε στα μάτια. Γιατί τα δικαιώματα δεν έχουν σχέση με αυτό το οποίο λέτε. Το να αν πεινάει καλά, εντάξει. Αν πεινάει ένα άνθρωπο. Αν βασανίζεται. Αν βασανίζεται. Αν βασανίζεται. Αν βασανίζεται. Αυτή την απορία. Πείτε τα, γιατί είναι ολόκληρο το ραβασάκι που λέτε. Δεν είναι ένα ραβασάκι. Είναι για να απαντάω. Δεν περιοριστούμε σε ένα μεταξύ σα διάλογο. Είτε για να απαντάω. Είτε για να απαντάω. Είτε για να απαντάω. Είτε για να απαντάω.
Πόσο ο κύριος Λάμπρου βρίσκεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Τώρα πάμε λίγο στην ουσία. Πάμε λίγο τώρα στην ουσία, λοιπόν. Η κυρία Κουντουρά έδωσε μάχη. Δεν είναι μόνο η κυρία Κουντουρά. Να συμπληρώσουμε, επειδή. Για να βγούμε από τα μνημόνια. Μετά από μια κακή παρένθεση. Την ίδια ώρα που εσείς υπερασπίζεστε επί της ουσίας την μνημονιακή πολιτική. Είναι στο DNA σας. Διότι είστε νεοφιλελεύθεροι. Υπογράψατε τρίτο μνημόνιο αχρίαστο. Και δεν σας λέει. Κύριε Λάμπρου, υπογράψατε τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Μετά από έναν απίστευτο εκβιασμό. Ποιον εκβιασμό? Μετά από έναν απίστευτο εκβιασμό. Μας έλεγε ο κ. Τσίπρας ότι διαπραγματευόταν 17 ώρες. Τι μας το έλεγε ο Ρομίστιος είναι? Για να το πληρώσουμε. Ποτέ δεν υιοθετήσαμε το μνημόνιο. Ποτέ. Πάντως, αντίθετα με εσάς, τρώτε. Το εφαρμόζετε καλύτερα από όλους. Να ολοκληρώνει, σα παρακαλώ. Δεν μπορεί να γίνει διάλογο έτσι. Αν διακόπτει ο ένα τον άλλον συνέχεια, δεν θα μπορούν και οι τηλεθεατές να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα. Και επίσης αδικούμε και τον κύριο Μιχαλίτση, ο οποίος περιμένει την ώρα του να μιλήσει. Συμφωνώ. Ολοκληρώστε, κύριε Λάμπρου, παρακαλώ. Λοιπόν, η άποψη της Νέας Δημοκρατίας και των φίλων της στην Ευρώπη, της πολιτικής οικογένειας, έχει μία κατεύθυνση. Είναι αυτό που είπα, η νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, η ακραία λιτότητα. Αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχει και μία περίεργη συνάντηση. Περίεργη, σε εισαγωγικά. Είναι η συνάντηση της ακραίας λιτότητας πολιτικής των ανισοτήτων με τον αυταρχισμό. Είναι η συνάντηση δύο συγγενών, κατά κάποιο τρόπο, της ακραίας δεξιάς, της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη, Όρμπαν δηλαδή, στην Ουγγαρία. Αυτές οι δύο συναντήσεις, αυτό το μείγμα των δύο πολιτικών, είναι εκρηκτικό και άκρως ανησυχητικό. Διότι βλέπουμε να ανεβαίνει η άκρα δεξιά οι φασιστικές και ναζιστικές συμμορίες στην Ευρώπη, το οποίο δεν μπορεί παρά να το έχουμε στο μυαλό μας συνεχώς. Όλοι θα έλεγα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ το Χίτλερ, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τα τρίγωνα. Τα θυμάστε τα τρίγωνα? Στο πέτο των ανθρώπων, τα ροζ. Τα κόκκινα τρίγωνα. Τα κόκκινα, τα ροζ, τα πράσινα. Γιατί ήταν πολλοί, ήταν οι κομμουνιστές, ήταν οι Εβραίοι, ήταν οι ομοφυλόφιλοι, ήταν οι Ρωμάοι, οι Τσιγκάνοι. Οι οποίοι ήταν στο Auschwitz και στο Αλάμους Αερίων. Και αυτή την απειλή, αυτή την εικόνα έρχονται κάποιοι, οι ακροδεξιοί, οι φασίστες, οι ναζιστές, να την επαναφέρουν, να φέρουν το παρελθόν και να το κάνουν παρόν. Κύριε Λάμπρου, αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και θα έπρεπε όλοι μας. Κύριε Λάμπρου, αυτό το σκεπτικό, επειδή είναι πολύ συμπληρωματικό σε αυτά που λέτε, στο ψηφοδέλτιο λοιπόν, στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί μαζί με ανθρώπους που έχουν ακριβώς τις απόψεις που στυλιτεύετε. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι. Αναφέρει στον κύριο Αμπρόσιο, φαντάζομαι, ή όχι? Ναι. Λοιπόν, και μιλάω και στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι. Δεν είναι, ας πούμε, ενταξική πάλι, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έτσι που, και με τα δικαιώματα πάντα. Πόσες λοιπόν νιώθετε μέσα σε ένα τέτοιο ευρωψηφοδέλτιο και ποια είναι η ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο, ισχυρό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι ένα κόμμα το οποίο ξέρει να συμμαχεί, κρατώντας την ταυτότητά του και τη φυσιογνωμία του, ξέρει να συμμαχεί με ανθρώπους που δεν είναι ίδιοι, δεν είμαστε ίδιοι οι άνθρωποι, έχουμε διαφορές, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι σήμερα και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Σας είπα τον ένα και τους δύο μάλλον κινδύνους. Ο κίνδυνος της άκρα δεξιάς, των φασιστών, και ο κίνδυνος αυτής της περίεργης και επικίνδυνης συνάντησης της νεοφιλελεύθερης δεξιάς με την άκρα δεξιά. Όρμπαν, επαναλαμβάνω, Σαλβίνη και άλλα. Όσον αφορά αυτό που είπατε, έχω πει και αλλού ότι ήταν μια πολύ κακή στιγμή. Λέω ένα τέτοιο χαρακτηρισμό, αυτός ο χαιρετισμός. Όχι απλώς δεν μας ικανοποίησε, δεν με ικανοποίησε, αυτό είναι φανερό νομίζω. Αλλά και μάλιστα ζήτησα, γιατί πρέπει να έχουμε το δικαίωμα αυτό και την υποχρέωση, θα έλεγα, ζήτησα και συγγνώμη από όσους αισθάνθηκαν αυτή την προσβολή. Ήταν μια ατυχή στιγμή, πιστεύω ότι. Δεν είναι ένας μόνος στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε μην το κάνουμε προσωπικό. Όχι. Κοιτάξτε, δεν το προσωποποιώ, γιατί θα ήταν και άδικο και θα ήταν και άκομψο να αναφέρομαι επικριτικά. Δεν είναι ζήτημα ανταγωνισμού στη σταυροδοσία, έτσι, έτσι το πάμε ακριβώς. Εκεί. Δεν θα το θέλα ποτέ. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι πολιτικό. Κανένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από τα χιλιάδες μέλη του κόμματός μας, της αριστεράς και του λαού της αριστεράς και των προοδευτικών ανθρώπων, των δημοκρατών θα έλεγα, δεν θα συναντιόταν ποτέ με τον κύριο αυτό, ο οποίος είναι κήρυκας του μίσους. Και σας λέω τούτο, ότι την ίδια ώρα, σε εισαγωγικά, που ο Παπαστρατής
της Λέσβου, ένας παπάς, ένας δασοφόρος, έμπαινε και έτρεχε μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει τα μορέλια, όπως ο ίδιος έλεγε, τα προσφυγόπουλα δηλαδή. Εμείς λοιπόν είμαστε με τον Παπαστρατή, που δεν είναι στη ζωή δυστυχώς σήμερα, με αυτόν τον παπά και με άλλους παπάδες που δίναν τη μάχη και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη δίπλα στη φτωχολογιά, δίπλα στους μετανάστες, δίπλα στους αδικημένους, δίπλα στους κατετρεγμένους, και φυσικά είμαστε εντελώς απέναντι, μα εντελώς απέναντι, μάλιστα, από έναν άνθρωπο ο οποίος κηρύσσει το μίσος αντί της αγάπης. Σαφές. Κύριε Δέρβε,